Φτιάξτε οποιαδήποτε πίτα, από τα ηχομαγειρέματα, ηχομαγειρέματα.gr. Υλικά για τη ζύμη, για ένα ταψί κουζίνας, 2,5 φλίτζανια τσαγιού νερό βρύσης. 5 φλίτζανια τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις, λίγο πάνω λίγο κάτω. 1 κουταλιά γλυκού αλάτι, 250 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο ή ελαιόλαδο. Σήμερα θα φτιάξουμε, βήμα-βήμα μια πίτα σχετικά εύκολη. Αν ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, θα αποζημιωθείτε από το αποτέλεσμα. Θα φτιάξουμε μια βάση για πίτα, τη γέμιση μπορείτε να την επιλέγετε εσείς κάθε φορά. Έτσι θα καυχέστε ότι μπορείτε να φτιάξετε όλων των ειδών τις πίτες. Αρχικά φτιάξτε οποιαδήποτε γέμιση θέλετε, πράσο, τυρί, κολοκύθι, κυμά, κρέμα κλπ. Ό,τι σας αρέσει. Σε μια λεκανίτσα ρίξτε το νερό, το αλάτι και το αλεύρι κοσκινισμένο λίγο-λίγο. Ανακατέψτε με τα χέρια σας από το κέντρο κυκλικά για να προκύψει μια ζύμη ελαστική που δεν κολλάει. Αν η ζύμη είναι πολύ μαλακιά προσθέστε λίγο-λίγο και άλλο αλεύρι. Ψημώστε τη για λίγο ακόμα πάνω στο μπάγκο και χωρίστε την σε 18 μικρά κομμάτια. Πλάστε τα κομμάτια σε μπαλίτσες. Αλευρώστε το μπάγκο και τις μπάλες και ανοίξτε λίγο κάθε μπαλίτσα σε μικρό φύλλο. Μετρήστε 12 φύλλα, αλείψτε κάθε ένα από τα 11 φύλλα με λιωμένο βούτυρο και βάλτε το ένα πάνω στο άλλο. Το 12ο φύλλο βάλτε το χωρίς να το αλείψετε. Πατήστε τα λίγο με τα χέρια σας στο κέντρο και στις άκρες, αλευρώστε και ανοίξτε με το πλάστη σιγά σιγά. Αν δεν μπορείτε να χειριστείτε τον πλάστη, σπρώξτε προς όλες τις κατευθύνσεις για να ανοίξει το φύλλο. Δώστε του το σχήμα του ταψιού που θα χρησιμοποιήσετε και αφού το ανοίξετε αρκετά, απλώστε το στο ταψί. Κάντε το ίδιο με τα υπόλοιπα 6 φύλλα, αλείψτε τα 5 και το τελευταίο βάλτε όπως είναι αβουτήρωτο. Ανοίξτε τη δεύτερη στίβα φύλλων με το πλάστη λίγο περισσότερο από το προηγούμενο. Στρώστε ομοιόμορφα τη γέμιση στο ταψί και απλώστε το δεύτερο φύλλο από πάνω σου ρωτά. Γυρίστε τον κόθρο σαν κοτσίδα και ραντίστε με το υπόλοιπο βούτυρο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για μία ώρα. Για μισή ώρα στην κάτω-κάτω σχάρα και έπειτα στη μεσαία, μέχρι να ροδοκοκκινήσει. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση του βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή, και μοιράσου το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Να σε καλά! Βρες περισσότερες συνταγές, παραδοσιακές και όχι μόνο, στα ηχομαγειρέματα. ηχομαγειρέματα.gr ή ψάξε για ηχομαγειρέματα, στο Google.